στοιχεία μυθοπλασία, στοιχεία μυθιστορηματικά και το αποτέλεσμά του είναι αυτό που έχεις μπροστά σου. Και θα έλεγα, αν εσύ ικανοποιήθηκες που το είδες, φαντάσου σε αυτή τη συγκυρία, με όλα αυτά που μας συνέβησαν με την ΕΡΤ και με όλα αυτά τα δεδομένα που ζούμε όλοι μας λίγο πολύ με την κρίση, πόσο χαρούμενος είμαι εγώ που κατάφερα και το ολοκλήρωσα. Νόμιζα ότι πραγματικά ποτέ δεν θα το τέλειωνα. Είναι ένα ερώτημα αυτό, Πάνο, και είναι ένα ερώτημα για τον καθένα μας ξεχωριστά. Μας την ΕΡΤ, πώς βιώσαμε το μαύρο. Εσένα σου βγήκε πολύ παραγωγικά. Ναι. Άλλοι συναδελφοί μας έχουν προβλήματα. Δυστυχώς. Και άλλοι έχουν προβλήματα άλλου είδους. Ξέρεις, την πρώτη ευκαιρία, ας πούμε, πήγαν και έσκυψαν οι συνδυαστοί τους. Εγώ το αποκαλώ και σύνδρομο στο Χόλμης αυτό. Ναι. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα που ενδεχομένως την κάνουμε πολύ συχνά. Και μάλιστα, δεν ξέρω προηγουμένως, αν το άκουσες ή αν ήσουν στον δρόμο, έχουμε και μια επίτηδη ανακοίνωση σε ΣΥΑ, γιατί καλούνται απέναντι από τη δίκη στις ΝΕΡΙΚ να υπογράψουν άρον-άρον αυτοί 54. Α, ναι, το έμαθα αυτό, ναι. Δημοσιογράφοι, χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς τίποτα. Θα πούνε βεβαίως μετά ότι τι να κάνουμε, ότι είχαμε κι εμείς παιδιά. Έτσι, κάνουν κακό στον κλάδο. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Ναι, κάνουν κακό στον κλάδο. Σε λίγο, μεγάλοι άνθρωποι, θα προσλαμβανόμαστε τίποτα. Βάζουν ένα χ. Σε όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό. Ναι. Ξέρεις, δεν τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Αυτά που ίσως δεν ξέρει ο πολλής κόσμος. Και ενδεχομένως δεν ενδιαφέρει και ο πολλής κόσμος. Όταν δεν έχει να του κόβουν το ρεύμα ή ξέρω εγώ, γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, αυτοκτονούν και υπάρχει όλη αυτή η δυσοδεία και στον πολιτικό χώρο και στον πολιτικό κόσμο. Σου λέει τώρα εντάξει μωρέ, εσείς στην ΕΡΤ ήσασταν ας πούμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν είπατε τίποτα για μας και όλα αυτά. Ναι, ισχύει ως ένα βαθμό. Αυτό όμως τέλειωσε την 11η Ιουνίου του 2013. Ξαναγνωριστήκαμε όλοι και νομίζω εγώ στην πραγματικότητα αυτό που έγινε ζέτα είναι ότι ξεχώρισε και η μία ΕΡΤ από την άλλη. Υπήρχε αυτή η ΕΡΤ που περιγράφουν κάποιοι κακόπιστοι καλοθελητές όπως σας πες. Αλλά υπήρχε και άλλη ΕΡΤ, αυτή που μετασχηματισμένοι εδώ σε ΕΡΤΟΠΕΝ αυτούς 18-19 μήνες, δίνει μια μάχη. Και δίνει μια μάχη όχι μόνο για την ενημέρωση, για τη δημοκρατία όπως θέλει, ο καθένας μπορεί να το προσδιορίσει, αλλά και για αυτή, καθ' αυτή τη δουλειά. Όλοι οι εργαζόμενοι μαζί και αλληλέγγυοι δεν πληρώνονται από πουθενά, δεν υπάρχουν μυστικά κονδύλια και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία αμείβουν τους ανθρώπους. Βλέπω εδώ το φίλο μου και συνάδελφο Χάρη Κουτουλογέννη στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε κάνει ατελείωτες ώρες εκπομπών στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι και η αλληλέγγυη συνάδελφος, η Μέρη Κωνσταντοπούλου, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Μέρη βέβαια, αλλά απλώς δεν, προς Θεού δεν τους διαχωρίζω. Απλώς έκανα ένα ιδιαίτερο σχόλιο θέλω να κάνω για το Χάρη. Που αυτές τις ατελείωτες ώρες εκπομπών που κάναμε και ο Χάρης ήταν από τους πολύ καλούς συναδέλφους, τώρα τις κάνει εδώ. Θέλω να πω πως για κάποιους, όπως είπες, αυτή όλη η περιπέτεια, γιατί περί μιας περιπέτειας πρόκειται, νομίζω σύντομα θα τελειώσουν όλα αυτά, λειτουργήσε διαφορετικά. Σε σένα κάπως αλλιώς, σε μένα τη γλίτωσα θα έλεγα, λειτουργώντας αυτό το δημιουργικό κομμάτι, προϊόν του οποίου είναι και το βιβλίο, αυτό που έχεις μπροστά σου. Μην μιλάς λοιπόν για το βιβλίο. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Που λέει το λόγο, μην μιλάς απλώς, με τρεις θελίες. Λοιπόν, στο Κριστόφλο διαβάζω τι κοινό μπορεί να έχουν ο Καζαντζάκης με τον Τίλιαν. Πλοκή του βιβλίου που δεν θα ήθελα να την αποκαλύψω, όμως αυτό πρέπει να πούμε για την ιστορία, γιατί είπα πριν ότι είναι μια άλλη ιστορία. Έχει να κάνει και λίγο με τον αγώνα όλο αυτό που έγινε στην ΕΡΤ αυτούς 19 και εξακολουθεί αυτούς 19 μήνες. Έχει να κάνει και λίγο με την συλλογικότητα, έχει να κάνει πολύ με συλλογικότητα, έχει να κάνει πολύ με αυτές τις αποφάσεις που έχεις να πάρεις κάποτε και ξέρεις, το γνωστό που λέμε πρέπει να διαλέξεις πού θα πας και πώς θα αφήσεις και πώς θα πας. Και όλα αυτά. Εδώ τι έγινε τώρα. Το Σεπτέμβριο του 2008 που έγινε η πτώχευση της Lehman Brothers στην Αμερική, αυτού του επενδυτικού οργανισμού, που οι οικονομολόγοι αλλά και οι άλλοι συνηθίζουν να αποκαλούν την απαρχή του χρηματοπιστωτικού προβλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο, που απόλυξή του βέβαια είχαμε και στη χώρα μας με τα γνωστά αποτελέσματα. 2.500 Έλληνες που έχουν τοποθετήσει τα χρήματά τους σε δύο ελληνικές τράπεζες τα χάνουν.
Όταν λοιπόν αυτοί βέβαια δεν είναι μεγαλοκαρχαρίες που λένε, μικροκαταθέτες, οικοδομιάρχες, είναι σταξιούχοι, είναι μικροεπενδυτές, είναι 2.500 Έλληνες της καθημερινότητας που είναι ανάμεσά μας και οι οποίοι δεχόμενοι φορτικές πιέσεις από δύο συγκεκριμένες ελληνικές τράπεζες παίρνουν τα χρήματά τους και τα τοποθετούν στα περίφημα ομόλογα, τα οποία μάθαμε αργότερα και αποκαλούμε ως τοξικά ομόλογα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο τους τα πήραμε. Πήγα μια μέρα στην τράπεζα αυτή την ελληνική και τους είπα η τράπεζα ότι φτώχευσε η εταιρεία Lehman Brothers στο εξωτερικό και χάσετε τα λεφτά σας. Και λένε αυτοί, μα εμείς δεν τα επενδύσαμε εκεί, εμείς τα καταθέσαμε σε εσάς. Πώς έγινε αυτό? Και έτσι αρχίζει μια μεγάλη περιπέτεια. Αυτοί οργανώνονται πέριξ της Λάρισσας και της Θεσσαλίας, όπου από εκεί στο ξεκίνημα είναι ένας άνθρωπος που είναι και ο ήρωας του βιβλίου, που τους οργανώνει σε μια ένωση πολιτών. Στην πορεία μπαίνουν και άλλοι έτσι, μέσα από αυτούς που εξαπατήθηκαν, και μια πολύ ισχυρή ομάδα ως ένωση πολιτών. Εγώ εδώ την γράφω ένωση εξαπατημένων πολιτών, όπου λίγο πολύ είμαστε όλοι μας. Και αρχίζει μια πολύ δικαστική δράση και κοινωνική, γιατί εδώ πέρα μπαίνουν και θέματα συλλογικότητας, συλλογική συνείδησης ευρύτερα, και κατά πόσο μπορεί ένας Δαβίδ που είναι ο μικρός ο άνθρωπος να τα βάλει με το Γολιάθ που είναι το τραπεζικό σύστημα, που είναι όλος αυτός ο δεδαλώδης. Κρέφκα είστε σουφιτσιόντ δεοκαμπάτα. Βομ ρεπετάν λέξιλε ουρματόρε. Πίνε. Stăpânirea celor patru tonuri este foarte importantă pentru citirea corectă a caracterelor chinezești. Mulți prieteni străini fac glume pe seama pronunției incorecte a celor patru tonuri. Alte persoane ne înțelegând ce spun. Δεν περνάει τίποτα. Τίποτα, συνάδελφε, θα κάνει ζημιά.